Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Match Combo, Missions και κορυφαία apps στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα, το παιχνίδι σου καλύτερο. Ανεβαίνει η Πάφος μπροστά με Αγκούλο, πάσα για τον Βα, το γύρισμα στην περιοχή, Βινίσιους θα προλάβει, επιστρέφει στον Βαλακάρη, νέα μεταβίβαση, όχι προσποίηση, τώρα μεταβίβαση στην περιοχή, Σκάι μπάλα, να μην έρθει σε επαφή. Εδώ η φάση νωρίτερα, είδατε, λίγο άνοιξε περισσότερο από όσο θα έπρεπε την μπάλα ο Ντανίλο, έτοιμος ο Βαλακάρη, πίσω στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά που έγινε από τον Αραγιούρη, αλλά ωστόσο η Πάφος, να δούμε εδώ με τον Βαλακάρη, προλαβαίνει μεν τον Νησιφόρου, αλλά ίσως για πρώτη φορά να βγάλει αντεπίθεση με ανοιχτούς χώρους στην άμυνα της Νέας Αναμίνας. Πάσα για τον Βα, έρχεται ο Βαλακάρη να συνεχίσει την προσπάθεια, παλιά στην περιοχή, κεφαλιά, η μπάλα δεν θα πάει στα δίκτυα. Δείτε εδώ, υποδειγματική αντεπίθεση από την προσπάθεια του Μπερικό που κέρδισε. Πάσα για τον Βα, γρήγορα αλλάζει μπάλα για τον Βαλακάρη, μεταβίβαση για τον Αουρέλιο, ο Νησιφόρου κινείται σωστά και από την προσπάθειά του διώχνει εκεί σε κόρνερ, σώζοντας την εστία του. Επανέρχεται η Πάφος με τον Αουρέλιο, πάσα για τον Περικό, Αουρέλιο στην περιοχή, τον προλαβαίνει ο Νησιφόρου. Με Ανδρέου, μπαλιά στην περιοχή, σε τρασού, το Ρούτκο δύσκολα σε κόρνερ. Εμείς τουλάχιστον αναμέναμε μεταβίβαση στην περιοχή, ό,τι και να ήταν, πάει μπάλα στην εστία και αναγκάζεται ο Ρούτκο δύσκολα που επέστρεφε στη θέση του να διώξει σε κόρνερ. Εκτελέστηκε κεφαλιά, νέα ευκαιρία που πάει χαμένη για τη Νέα Σαλαμίνα από την προσπάθεια του Ανδρέου, εδώ από την κεφαλιά του Ντανίλο που κινήθηκε πρώτος. Βλέπετε, βγήκε από το μαρκάρισμα, πρόλαβε εκεί τον Αραγιούρη και τι άλλοι. Να δούμε πρώτα τη φάση, διώχνει η άμυνα της Νέας Σαλαμίνας. Αντωνίου δοκιμάζει από μακριά, η μπάλα έξω, ο Ολλανδός που θέλει να πλησιάσει. Θα βρει τον φυλαχτού, δοκιμάζει άλλο ένα μακρινό σούτι Πάφος. Έγινε λάθος, εδώ βγαίνει Πάφος μπροστά και θα γίνει τώρα τον γκολ από τον Αγκούλο. 1-0 η Πάφος ανοίγει το σκορ στο 71ο λεπτό. Λέγαμε για την δεύτερη αλλαγή που ετοίμαζε ο Τόζακ και έρχεται η λύση στο γκολ που εδώ και πάρα πολύ ώρα την έψαχνε, αλλά δεν δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για να την βρει η Πάφος. 71ο λεπτό λοιπόν, ο Αγκούλο είναι ο σκόρερ του τέρματος για τους γηπεδούχους. Ανακούφιση σαφώς και για τον κύριο Τόσακ και απογοήτευση βέβαια στην πλευρά της Νέας Σαλαμίνας. Εδώ, από τον Νησιφόρου που δοκίμασε να διώξει αλλά βρήκε αντίπαλο, βγαίνει ο Αγκούλο. Πλασάρει και νικάει τον τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας. Εδώ στον Αγκούλο πήγε μπάλα, ο οποίος συνέχισε μόνος και με το πλασέ του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Από το πουθενά λοιπόν, θα λέγαμε, η Πάφος βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει. Θέλει να πλησιάσει ο Βα, πάσα για τον Αγκούλο. Η πίεση εκεί, επιμένει ο Αγκούλο, παράλληλα η μεταβίβαση στην αντεπίθεση με τον Τόρες. Πάσα για τον Βα στην περιοχή, ξανά για τον Τόρες. Δεν προλαβαίνει να μπει στην πορεία της μπάλας, δεν βρίσκει την μπάλα. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Match Combo, Missions και κορυφαία apps στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα, το παιχνίδι σου καλύτερο.